Λοιπόν, στην παραλία της Θεσσαλονίκης και στον Παναγιώτη Μανή θα πάμε τώρα, γιατί εκεί βγήκαν από νωρίς το πρωί, Παναγιώτη, περιπολικά και μοτοσυκλέτες της αστυνομίας, και εκεί με τα μεγάφωνα καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα. Αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα μετέδωσαν λοιπόν πριν από λίγο αστυνομικοί με περιπολικό αλλά και με μοτοσυκλέτες που βγήκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης και καλούσαν τους κατοίκους της πόλης να τηρούν τα προστατευτικά μέτρα για λόγους δημόσιας υγείας και για όσους δεν συντρέχει λόγους να βρίσκονται έξω να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι αλήθεια πάντως ότι αν και στην παραλία βρίσκονταν σήμερα αρκετοί κατοίκοι της πόλης για να αθληθούν, να κάνουν περίπατο ή να βγάλουν βόλτα τα κατοικίδια τους, σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήθηκε ο συνωστισμός των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, οι παρεκτροπές δεν λείπουν, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Πίκος Πακιστάν που λειτουργούσε κανονικά το κομμωτήριό του, ενώ συνεχίζει να εκκλείσει στην άμεση δράση είτε για καταστήματα που λειτουργούν παρά τις απαγορεύσεις, είτε για υπεράριθμες συγκεντρώσεις σε πάρκα και πλατείες κυρίως ηλικιωμένων. Λίνα. Μάλιστα, και ενώ εμείς παρακολουθούμε λοιπόν εικόνες από την παραλία της Θεσσαλονίκης με τους αστυνομικούς να αποτρέπουν τον κόσμο να βολτάρει και να πάει στα σπίτια του.